Καλησπέρα παιδιά, Check Tech Now, Κώστας εδώ. Σήμερα θα δούμε το unboxing ενός ποδικιού, το X6 Mouse της Keepout. Τα παιδιά από το PC Lab Wind Limnos είχαν την ευγενή καλοσύνη να μου το δώσουν, να το δω, να το περιεργαστώ, να δω τα θετικά του, τα αρνητικά του και να σας το παρουσιάσω και εσάς. Σήμερα βλέπετε έχω και λίγο διαφορετικό setup, προσπαθώ να πειραματίζομαι σχετικά κάθε φορά, να βάζω και κάτι καινούριο, να δω τι βολεύει, τι δεν βολεύει. Νομίζω ότι την έχω βρει λίγο την άκρη πώς θα κυμαίνουμε. Λοιπόν, θα βλέπετε λίγο και τη μικρή καμερούλα, αλλά δεν νομίζω ότι εμποδίζει τόσο πολύ. Αυτό είναι το ποντίκι της Keepout, να πάμε στο προϊόν, το οποίο έχει ακριβώς το ίδιο κουτί με όλα τα προηγούμενα της σειράς, γιατί έχω ανοίξει νομίζω ένα ποντίκι ή δύο στο παρελθόν. Μαύρο κουτί, κάποιες βασικές οδηγίες, έχουμε και ελληνικά, έχει 64 KB εσωτερική μνήμη, 7 επίπεδα ρύθμισης DPI στα 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000 και 5000, 8 προγραμματιζόμενα κουμπιά, επίσης ο αισθητήρας του είναι στα 200, 250Hz και 500Hz, υψηλή ταχύτητα παρακολούθησης απόδοσης έως και 150 ίντσες ανά δευτερόλεπτο, 6 ρυθμιζόμενα βάρη. Το διαφορετικό με αυτό από τα υπόλοιπα της σειράς είναι ότι έχει και βαριδιάκια μέσα, πολύ καλό νομίζω. Τι άλλο έχει, ρυθμιζόμενα 6 ρυθμιζόμενα βάρη από 5 γραμμάρια, άρα συνολικά μπορούμε να αυξήσουμε ή να μειώσουμε κατά 30 γραμμάρια το βάρος του ποντικού μας. Αισθητήρας laser Avago, Avago 9500, ανθεκτικό nylon κορδόνι 1,8 μέτρα, ρυθμός καρέ 12.000 frame per second, επιτάχυνση 30G. Λοιπόν, αυτά είναι συντομία τα του ποντικού. Το επιπρόσθετο είναι ότι έχει παραπάνω ευαισθησία από τα προηγούμενα της σειράς και τα ρυθμιζόμενα βαριδιάκια. Ανοίγει σαν παραθυράκι για να δούμε μια πρώτη εικόνα του ποντικού και από το πλάι με κάποια ωραία σχεδιαγραμματάκια βλέπουμε τις βασικές πληροφορίες του τι έχει μέσα, το chipset που φοράει ο αισθητήρας, το ότι έχει 64 KB onboard memory, ότι είναι ανθεκτικό και έχει πάντα από τέφλον από κάτω και τα ρυθμιζόμενα βαριδιάκια του. Έχει και ένα QR code όσοι θέλετε να το σκανάρετε με το κινητό σας για να δείτε. Λοιπόν, ακολουθεί το ίδιο μοτίβο με όλα τα της σειράς. Το θέμα είναι ότι εξωτερικά μοιάζει πολύ όμορφο να πω την αλήθεια, όμως το... Όταν το ανοίγεις, βέβαια το κουτί του δεν είναι και τόσο εντυπωσιακό. Για να δούμε αυτό θα αποτελέσει διαφορά. Προσπαθώντας να κάνω την ελάχιστη ζημιά, δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται. Λοιπόν... Το μεταξύ όταν έχεις όλο και τις κάμερες μπροστά και... Το μικρόφωνο από το πλάι είναι λίγο ιδιαίτερο να το ανοίξεις. Επιτέλους τα κατάφερα, λοιπόν μάλλον αυτό, ναι, εντάξει, είναι λίγο δύσκολο γιατί θέλει προσοχή, αν θέλει να το σκίσετε θέλει ιδιαίτερη προσοχή στο πως το ανοίγετε. Α, έχει και άλλο αυτοκόλλητο από εδώ, υπέροχα, δεν το δω αυτό. Λοιπόν, για να δούμε πως θα... Μισό λεπτάκι, εντάξει, τα κατάφερα, το άνοιξα με προσοχή. Είναι ιδιαίτερα τα κουτιά της Keepout, μπορώ να πω. Φεύγουν κομμάτια, λοιπόν. Και για πάμε να το ανοίξουμε, να δούμε πώς είναι. Λοιπόν, το κουτάκι φεύγει στην άκρη του. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουμε. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Ας ξεκινήσω από το τι έχει μέσα. Συνοδευτικό. Λοιπόν, ξεκινάς από τα βασικά. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι το CD με τους drivers. Αυτό εδώ. Mini disk, μπαίνει σε όλους τους υπολογιστές.
κλασικά έχουμε αυτοκολλητάκι keep out. Νομίζω ότι μειώθηκε ο αριθμός των αυτοκόλλητων. Παλιά βλέπαμε 2 αυτοκόλλητα, τώρα έχουμε μόνο ένα. Το ξεχωριστό εδώ πέρα είναι αυτό εδώ, που δεν το έχω ξαναδεί σε άλλο ποντίκι, να σας πω την αλήθεια. Για να δούμε τι έχει μέσα. Εδώ πέρα έχουμε ένα. Α, πολύ καλή προσθήκη αυτή. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι ανταλλακτικά και πρώτη φορά το βλέπω σε ποντίκι, ειδικά τη Skip Out, να βάζει ανταλλακτικά για τα rubber pads από κάτω, ώστε αν φθαρούν να μπορείτε να τα αντικαταστήσετε. Wow, πολύ καλή προσθήκη αυτή. Και ένα τσιμπιδάκι, τώρα θα μου πείτε τι θα βγάλουμε, φρύδια, όχι, προφανώς και όχι, από ό,τι υποθέτω πρέπει να είναι για τα βαριδιάκια ώστε να μην ζοριζόμαστε να τα βγάζουμε και να τα βάζουμε στο ποντίκι μας. Θα το δούμε αυτό, ας τα αφήσω στην άκρη και αυτό εδώ. Λοιπόν, και πάμε να περάσουμε στο ποντίκι μας αυτό καθεαυτό. Α, επίσης, ξέχασα, το έχω εδώ στην άκρη. Έχουμε μέσα και το manual, user guide στην ουσία, με βασικές οδηγίες σχετικά με το ποντίκι σε διάφορες γλώσσες. Επίσης, από ό,τι βλέπω και πολύ εντυπωσιακό τώρα έτσι όπως το άνοιξα, αλλάζουν όλα τα κουμπάκια του φωτισμό. Υπάρχουν από ό,τι βλέπω πολλά preset, κάτι αρκετά εντυπωσιακό, το οποίο από ό,τι φαίνεται μπορείς να το αλλάξεις μέσα από το πρόγραμμα. Βλέπετε και εδώ πέρα, να σας το φέρω σε πιο κοντά γίνεται. Ρυθμίζει τα πάντα, είναι πλήρως ρυθμιζόμενο το ποντίκι, οι sensors όλα και αλλάζει το χρώμα ανάλογα με το τι θες εσύ. Wow, πρώτη φορά το βλέπω αυτό σε ποντίκι συγκεκριμένα αυτής της εταιρείας. Μπορώ να πω ότι έχω υπερεντυπωσιαστεί μέχρι τώρα, δεν το περίμενα. Τώρα, περνάμε στο ένα άλλο μικρό κομματάκι που βλέπω πρώτα, ακόμα αργό να ανοίξω το ποντίκι. Είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ, να το φέρω κανονικά μπροστά σας, είναι τα βαρύδια. Γράφει X mouse, 6 level weight, 5 grams each, 6 βαρυδιάκια, μεταλλικό κουτάκι. Πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ καλό, ποιοτικό. Και βλέπουμε τα γραμμαριάκια μέσα μας, μέσα στο κουτί, μπορούμε να τα βγάλουμε με το χέρι, αυτά εδώ είναι. Wow, σαν μικρά φυσίγκια μοιάζουν, να σας πω την αλήθεια. Αρκετά ωραία, αρκετό ωραίο touch. Και πάμε να δούμε το ποντίκι, ας το βάλουμε και τα βαρύδια εδώ και πάμε να βγάλουμε το ποντίκι. Αρκετά απλά βλέπετε τα πλαστικά, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερα τρελό, αλλά δεν με απασχολεί αυτό, μπαίνει στο κουτί και ξανά δεν βγαίνουν ποτέ. Αυτό εδώ είναι το ποντίκι, παιδιά. Βλέπουμε ότι όπως σας διάβασα και στην αρχή έχει 1,8 μέτρα καλώδιο, το οποίο είναι sleeve όπως βλέπετε, μη φασμάτινη επένδυση, για να μην τραυματίζετε προφανώς. Και αυτό εδώ είναι το ποντικάκι. Αρκετά ωραία αίσθηση, θυμίζει πάρα πολύ τα προηγούμενα, έχει rubber από πάνω υλικό, πάρα πολύ ωραίο, matte για να μην γλιστράει το χέρι, έχει εδώ τα γράμματα της σειράς, από ό,τι κατάλαβα τελικά μετά από τόσα ποντίκια που έχω δει, ότι εδώ πέρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 είναι όπως βλέπετε ο αριθμός του ποντικιού. Πράσινος είναι ο αριθμός 6, οπότε επειδή το ποντίκι αυτό είναι το X6, συγκεκριμένα ανάβει, έχουν χρωματίσει ότι ναι, ξέρεις, έχει το ποντίκι X6. Λογικά το προηγούμενο, αν θυμάμαι καλά, ήταν το X5, το X7 και προφανώς έχουν 9 ποντίκια στη σειρά. Πολύ ωραίο touch. Εδώ βλέπουμε ότι είναι αισθητήρας για τα DPI, έως 5000 DPI, προφανώς όσο περισσότερα DPI βάζουμε, ρυθμίζουμε τον σένσορά μας, τόσο πιο πολύ ανάβουν τα βελάκια προς τα πάνω. Ροδέλα. Να σας πω την αλήθεια, η ροδέλα είναι αρκετά πλαστικιά. Δεξιά-αριστερά, αν και το κλικ το κάνει προς τα δεξιά-αριστερά, δεν κάνει κλικ. Αρκετά καλό feedback θα έλεγα, βέβαια, να σας πω την αλήθεια, αν παίζεις Dota ή LOL ή όλα τα σχετικά που θες πολύ κλικ-κλικ και άμεσο feedback πίσω, δεν ξέρω αν θα με βόλευε πολύ, γιατί σε μένα μου φαίνεται λίγο αργό το feedback πίσω καθώς το χτυπάω το ποντίκι. Τέλος πάντων, θα προχωρήσω και θα το δούμε αυτό. Εδώ βλέπουμε κάποια λεντάκια, τα οποία και δεξιά και αριστερά αλλάζουν χρώμα. Σας έδειξα λίγο πριν από λίγο μέσα στο φυλάδιό του ότι μπορούμε να τα βάλουμε ό,τι χρώμα θέλουμε. Εδώ πέρα προφανώς αυτά εδώ τα κουμπάκια
είναι για το DPI, να μεγαλώνουμε και να μικραίνουμε το DPI της συσκευής, είναι αρκετά, να σας πω την αλήθεια, έχουν μια ψιλοψεύτικη αίσθηση, δεν φαίνεται κάτι το ιδιαίτερα ποιοτικό, τουλάχιστον το συγκεκριμένο κομμάτι. Από το πλάι έχουμε τα κουμπιά της μπρος πίσω και πλήρως ρυθμιζόμενα. Επίσης έχουμε ένα μεσαίο button εδώ, άρα τρία κουμπάκια τα οποία μπορούμε να τα προγραμματίσουμε και να τα φτιάξουμε όπως θέλουμε. Από κάτω, αυτό που βλέπουμε εκτός από την αισθητήρα και τα pad τα οποία βγαίνουν είναι αυτή εδώ, αυτή εδώ η ροδέλα, η οποία λογικά πρέπει κάπως να βγαίνει. Να σας πω την αλήθεια, είναι αρκετά... Τελικά πραγματικά αυτό το πράγμα κάνει δουλειά, είναι αρκετά χρήσιμο, δηλαδή πραγματικά και μπράβο που το σκέφτηκαν και το έβαλαν μέσα, δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο, ένα απλό μεταλλικό κομματάκι. Και εδώ πέρα είναι το η θήκη για να βάλουμε τα βαρύδια μας, να βάλουμε μερικά να δούμε πώς είναι. Αισθάνομαι λες και βάζω πυρηνικά μέσα σε αντιδραστήρα... Τέλος πάντων, ναι, έχει αρκετή φάση, μπορώ να πω. Θέλει προσοχή, βέβαια. Με το χέρι είναι λίγο δύσκολο να το τακτοποιήσεις. Ευτυχώς που σκέφτηκαν και έβαλαν και αυτό εδώ. Ας βάλουμε όλα τα βαρυδιάκια στη θέση τους. Αυξάνει το ποντίκι το βάρος του κατά 30 γραμμάρια. Χάσαμε και αυτό. Ας δούμε με το χέρι θα μπει. Θα μπει μια χαρά. Εντάξει, όλα κομπλέ. Και πάμε να το σφραγίσουμε. Το κακό είναι ότι δεν μπορείς να το πιάσεις αυτό εδώ πέρα με τα χέρια, ούτε με σφαίρες. Οπότε αναγκαστικά αυτό που θα κάνεις είναι να το βάλεις, να το πιάσεις με την ταναλίτσα. Και αυτό είναι το ποντίκι, είναι αρκετά πιο βαρύ τώρα. Να το βάλω και στο USB να δούμε τι ανάβει και τι χρώμα preset έχει μέχρι τώρα. Όπως βλέπουμε, το preset του αυτή τη στιγμή είναι πράσινο. Τρεμοπαίζει, είναι πλήρως ρυθμιζόμενο, σας είπα. Αμέσως η ανταπόκρισή του είναι αρκετά καλή, θα έλεγα, τώρα που ήδη συνέθηκα στον υπολογιστή και βλέπω στην οθόνη μου. Ας δούμε το DPI του, λογικά αυτό πρέπει να είναι. Όπως βλέπετε, καθώς το μικραίνω, μικραίνει και η αίσθηση αισθητήρας του. Έχει 4 επίπεδα. Αρκετά γρήγορο, αρκετά ωραία αίσθηση. Λοιπόν, νομίζω ότι μου αρέσει αρκετά στο χέρι, κάθεται καλά. Βέβαια δεν είναι, τώρα να σας πω την αλήθεια για την τιμή του, θα σας γελάσω γιατί δεν την έχω μάθει ακόμα πόσο είναι. Κάντε μια έρευνα στο Scrooge να δείτε πόσο πάει. Αρκετά καλό, αν και μεγάλο ποντίκι για το χέρι. Έχει ωραία πλαστικά. Είναι αρκετά εύκολο στο να το ρυθμίσεις, να το φτιάξεις. Είπαμε ότι μπορείς να αλλάξεις τα χρώματα, να τα φτιάξεις όπως θες εσύ. Το τσινίσταται για μεγάλα χέρια. Αν έχεις μικρό χεράκι, νομίζω θα σου είναι λίγο άβολο. Αυτό που βλέπω ότι λίγο μου φαίνεται περίεργο καθώς το βάζω είναι αυτό εδώ. Καθώς ακουμπάω το χέρι μου, αυτά εδώ τα δύο δαχτυλά, εδώ σε αυτό το σημείο μου φαίνεται λίγο περίεργο. Τέλος πάντων, είναι ένα ποντίκι. Συνήθως αυτά τα ποντίκια της Keep Up είναι mid-range, δεν είναι πάρα πολύ ακριβά ούτε πάρα πολύ φθηνά. Είναι μέτρια. Το συγκεκριμένο λογικά πρέπει να έχει αρκετά υψηλή τιμή, γιατί υψηλή σε σχέση με τα προηγούμενα, γιατί έχει και τα βαρύδια, έχει και τα ανταλλακτικά του. Είναι ένα καλό, ανθεκτικό φαίνεται. Τώρα πόσο καιρό θα κρατήσει, εγώ να σας πω την αλήθεια, επειδή ξέρετε το τη λόξα μου και το ότι παίζω συνέχεια Dota, Diablo κλπ. Θέλω άμεσο feedback στα κλικ. Το συγκεκριμένο το κλικ του, ενώ είναι ωραίο, δεν ξέρω κατά πόσο θα με βόλευε συνέχεια να το πατάω όλη την ώρα μέχρι να καταστρέψω τους διακόπτες στα παιχνίδια αυτά. Είναι αρκετά καλούτσικο ποντίκι. Έχει, φαίνονται κάποιες φθηνές λεπτομέρειες όπως είναι αυτά εδώ πέρα, όπως είναι η ροδέλα η οποία φαίνεται ψεύτικη λίγο. Να σας πω, αυτά τα ποντίκια δεν είναι πάρα πολύ ποιοτικά σε θέμα κατασκευής, αλλά συνήθως και η τιμή τους περιορίζεται, δεν είναι, ξεφεύγει πάρα πολύ. Τώρα, θα προσπαθήσω να μάθω την τιμή και θα σας το βάλω σε κάποιο κουτάκι τώρα εδώ στο πλάι δεξιά-αριστερά, καθώς κάνω το βίντεο και το σηκώσω στο YouTube. Λοιπόν, αυτό ήταν το X6 της Keep Out, όπως βλέπετε και το logo εδώ πέρα. Λοιπόν,
Αρκετά καλούτσικο θα έλεγα, δεν είναι τίποτα τρελό, δεν είναι κάτι εντυπωσιακό, αλλά προσφέρει σε σχέση με τα προηγούμενα της σειράς τουλάχιστον που έχω πιάσει στα χέρια μου αρκετές προσθήκες, αρκετές ωραίες προσθήκες, αλλά επίσης κάποια χαρακτηριστικά προδίδουν ότι δεν είναι τόσο ποιοτική κατασκευή και ότι μπορεί πάρα πολύ εύκολα να σπάσει και να μείνει στα χέρια μας ίσως κάποια στιγμή. Αυτό ήτανε. Check Tech Now. Ήμουν ο Κώστας. Ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα και ελπίζω να σας αρέσει το setup έτσι όπως το έχω φτιάξει τώρα. Να βλέπω την κάμερα από μπροστά, να είναι έτσι τακτοποιημένα όλα. Λοιπόν, αφήστε μου το σχόλιο σας. Πείτε μου αν θα το παίρνατε ποτέ. Εγώ να σας πω την αλήθεια. Επειδή ξέρετε ποιο ποντίκι αγαπάω και ποιο ποντίκι λατρεύω, ίσως να μην το έπαιρνα. Εκτός και άμα είχε πάρα πολύ. Άμα ήταν 25 ευρώ max, μπορεί να το τολμούσα. Αν ξεφεύγει από τα 25 ευρώ. Δεν ξέρω αν θα έπαιρνα το συγκεκριμένο ποντίκι. Λοιπόν, check tech now ξανά. Επαναλαμβάνω, ήμουν ο Κώστας, να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας!